ανοίγονται δύο δρόμοι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ένας είναι η εξέλιξή της κατά το γερμανικό μοντέλο, δηλαδή ομοσπονδιοποίηση, και ο άλλος είναι επίσης γερμανικός, η γερμανική Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Μεταξύ του διλήμματος αυτού, τι προτιμάτε? Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να παραμείνει όχι στην Ευρώπη, στον πυρήνα της Ευρώπης, έτσι. Να μην είναι δηλαδή η χώρα πέννητας, άντε να βοηθήσουμε και την Ελλάδα γιατί υπάρχει και η κλασική αρχαιότητα και να πηγαίνουμε μια φορά στην Ακρόπολη. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να μπούμε στο πυρήνα της Ευρώπης και πρέπει να σπρώξουμε την Ευρώπη στο να γίνει αυτή η χώρα μας. Μιλάμε για μια ομόσπονδη Ευρώπη όπου πολλές λειτουργίες θα παραχωρηθούν στην Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, η λειτουργία των στρατών, των ξεχωριστών, ως πότε πρέπει να συνεχίζεται. Έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μαζί. Έχουμε το ίδιο ταμείο, έτσι. Παίρνουμε σιγά-σιγά τις ίδιες αποφάσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλαδή, πρέπει να οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη όσο δυνατόν πιο ενωμένη, και η πεποίθησή μου είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αποδυναμώσουμε το ρόλο του ενός. Που σήμερα μπορεί να είναι η Γερμανία, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Εγώ δεν νιώθω σίγουρος με το ρόλο του ενός. Θα μου πεις, το χρήμα είναι κυρίως γερμανικό και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά η κατεύθυνση είναι με την Ευρώπη χωρίς κάποιον επικυρίαρχο που λέγαμε παλιά εμείς οι αριστεροί.